Ελλειπείς ελέγχου στα φορτηγά από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών παραδέχτηκε ο Διευθυντής της Τροχιάς Αρχηγείου Σπύρος Σπύρου στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι και αποκάλυψε ότι υπήρξαν κρούσματα συνεργείων που δεν προέβαιναν στους ενδεδειγμένους ελέγχους παρά τους νέους κανόνες που αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή. Ελέγχονται, πραγματικά έχουν τεθεί νέοι κανόνες, φωτογραφίζονται τα οχήματα. Εγώ είμαι της άποψης ότι γίνονται οι ελέγχοι όπως πρέπει. Όποτε κρίνει σκόπιμον το MOT, δηλαδή αυτοί οι οποίοι, καλύτερα να σας πω, το Τμήμα Χερσαίων Μεταφορών, όποτε κρίνει σκόπιμον, κάνει ελέγχους με τη βοήθεια κάποτε και της αστυνομίας. Το φορτηγό που ενεπλάγει χθες στο διπλό θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού έχει κατακρατηθεί και ελέγχεται σχολαστικά από τους ειδικούς της αστυνομίας και της ηλεκτρομηχανολογικής. Ζητούμενο να εντοπιστούν τα αίτια της αποκόλλησης του άξονα του φορτηγού που κατέληξε στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν να προσπαθήσουν να τον αποφύγουν και να συγκρουστούν μεταξύ τους. Λέτε ότι έφυγαν οι βίδες από πάνω. Το γιατί έφυγαν οι βίδες από πάνω. Το τι έφτεξε, το τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, αυτό είναι θέμα διερεύνησης το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται. Είχε γίνει και ψεύτη σκηνή, συνεχίζεται σήμερα και για να φτάσουμε σε ασφαλή συμπεράσματα το πώς έγινε το δυστύχημα. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε επίσης ότι όλα τα έγγραφα του φορτηγού και του οδηγού συμπεριλαμβανομένου και του ετήσιου ελέγχου είναι σε ισχύ. Ενώ όλα τα εμβρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι επιβαίνοντες στο μοιραίο διπλοκάμπινο δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας.